Συχνά ο Χατζηδάκης έγραφε τραγούδια με τον γλυκύτατο Αλέκο Σακελάριο για το ελληνικό σινεμά. Τώρα βέβαια αυτά τα τραγούδια ο ίδιος ο Χατζηδάκης μάλλον τα σνόμπαρε. Έλεγε ότι τα έγραψε για λόγους βιοποριστικούς. Ναι, αλλά και τι θα πει αυτό. Ο ιδιοφύης μουσικός και για βιοποριστικούς λόγους να γράψει κατορθώνει επιτεύγματα ασύλληπτα από την κοινή φαντασία. Γράφει ας πούμε ένα τραγούδι, παράδειγμα λέω για τη Βουγιουκλάκη. Τι ταμ 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 ταμ, πώς είναι αυτό. Ναι. Κάντο μου από το δεύτερο μέτρο και μετά, ταν τι ήταν. Αυτό. Αυτά τα παράδοξα διαστήματα. Ακούστε κάτι. Ξενυχτάμε, κάτι μαθαίνουμε, δεν πειράζει. Τον πρώτο αιώνα προ Χριστού, ακούστε, τον πρώτο αιώνα προ Χριστού, ένας μουσικός, ο Σίκυλος, έγραψε πάνω στον τάφο της καημένης της γυναίκας του ένα τραγουδάκι, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή όσοι περάσαμε από το οδείο, το έχουμε μάθει. Λέει, όσον ζεις, Θεέ μου, μηδεν όλος σύλληπου, το τέλος ο χρόνος απαιτεί. Δηλαδή όσο ζεις να ζεις, γιατί έρχεται το τέλος, έτσι. Και το παίρνει τώρα συνειδητά ή ασυνείδητα, δεν έχει σημασία. Αυτό το μοτιβάκι, το χαρακτηριστικό, αυτά τα χαρακτηριστικά διαστήματα ο Χατζηδάκης, το συνδυάζει με ένα ρυθμό, δηλαδή, μεσαιωνικό, παραδοσιακό, από τη Θράκη, τα 5-8, κάνε λίγο 5-8. Αυτό, το οποίο, πρέπει να σας πω, ότι το 1960 ούτε οι παραδοσιακοί δεν το παίζαν, το είχαν ξεχάσει. Το συνδυάζει, φοράει επάνω τους και ένα ρούχο ελαφράς μουσικής και το δίνει να το τραγουδήσουν μαθήτριες μέσα σε ένα πούλμα που πάει εκδρομή. Και εγώ από τότε κάθε φορά που ακούω την νεότητα να λέει το τραγούδι αυτό, στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου έχω «Όσον ζεις, φε, το τέλος, ο χρόνος» και τα πάει. Λοιπόν, κοιτάξτε, μα αυτό θα πει συνθέτης όμως. Παίρνει ετερόκλητα πράγματα ή και αντίθετα μεταξύ τους και τα συνθέτει. Αυτό χρειάζεται η εποχή μας. Συνθέτες μάλλον, με την ευρύτερη έννοια και όχι καθοδηγητές. Δηλαδή αυτά τα κράματα, αυτές τις συνθέσεις που πέτυχαν οι μεγάλοι του ελληνικού τραγουδιού και ο Τσιτσάνης και ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης, δηλαδή τι σύνθεση κάνανε, Ανατολής και Δύσεως, το χρειάζεται η ψυχή μας. Παράδοσης και νεωτερικού βίου, το χρειάζεται η ψυχή μας. Λοιπόν, πέτυχαν τέτοιου είδους συνθέσεις. Αυτά τα επιτεύγματα, αυτές τις συνθέσεις που πέτυχαν, μακάρι κάποτε να τα καταφέρει και ο πολιτικός μας βίος, έστω και για λόγους βιοποριστικούς. Αυτό είναι το μυστικό. Πάμε λοιπόν να το θυμηθούμε και να το πούμε με καθαρή καρδιά και χωρίς δεύτερη σκέψη. Μυστικό κρυμμένο στις καρδιάς να πάθει, κανείς δεν το έχει μάθει και ποτέ δεν θα το δω. Να μην υφέρω πάντα δικό μου το μυστικό, αυτό το μυστικό το δικό μου που παραπώ. Να μην υφέρω πάντα δικό μου το μυστικό, αυτό το μυστικό το δικό μου που παραπώ. Έχω ένα μυστικό που όλα τα ομορφαίνει και πρώτη μου φορά με πλημμυρίζει χαρά. Έχω ένα μυστικό που όλα τα ομορφαίνει και πρώτη μου φορά με πλημμυρίζει χαρά. Μυστικό που στην καρδιά μου μεσαλάντι, το ξέρουνε οι κάμοι, το
το σημάδι το βουνό. Το καλούδο δίνει στα πλόνια όλα τα ειδό. Το βουράτσι τα χελιδόνια στο ουράνο. Τα βουνό δίνει τα στα πλόνια όλα τα ειδό. Το βουράτσι τα χελιδόνια στο ουράνο. Έχω ένα μυστικό που τη ζωή μου έχει αλλάξει. Πάντα το έχω σκοπό, ποτέ μου να σας το πω. Έχω ένα μυστικό που τη ζωή μου έχει αλλάξει. Πάντα το έχω σκοπό, ποτέ μου να σας το πω. Έχω ένα μυστικό που μες στα χείλη μου έχει μπλέξει. Είναι μια λέξη μόνο, μια λεξούλα μόνο μια. Σαν έγινε τα ρίξελόγια στρατήρα φουλάστρα. Προλόγοι λένε μέσα στη λάστρα τα για σένα. Σαν έγινε τα ρίξελόγια στρατήρα φουλάστρα. Προλόγοι λένε μέσα στη λάστρα τα για σένα. Έχω ένα μυστικό που τη ζωή μου έχει αλλάξει. Πάμε το κοστοπό, ποτέ μου να σας το πω. Έχω ένα μυστικό που όλα κάνω φέρνει. Πάμε το κοστοπό.